Προσφάτως λοιπόν αγόρασα έναν κίκα ή ένα τσίκας ή μια κικάδα, το πιο σωστό. Επιστημονική ονομασία κίκας ρεβολούτα, που είναι το πιο κοινό είδος κυκαδόφυτου που καλλιεργείται έτσι κι αλλιώς. Τα άλλα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βρεις. Το οποίο όμως ήταν σε πάρα πολύ κακό χώμα. Ήταν όλο τύρφι που κρατούσε υγρασία και αυτό το είδος δεν θέλει τέτοιο χώμα, θέλει πιο ελαφρύ χώμα που δεν κρατάει τόση υγρασία γιατί μπορεί να σε αφήσει. Είναι ένα μοναδικό φυτό και γι' αυτό το λόγο έκανα τον κόπο να φτιάξω ένα βίντεο για να σας το δείξω. Το έβγαλα λοιπόν από τη γλάστρα που το φέρανε, τίναξε τις πιο πολλές ρίζες από την άχρηση αυτή την τύρφη, που δεν είναι απλώς τύρφη, είναι βρύα κανονικά, οργανική ύλη δηλαδή. Χωρίς σχεδόν καθόλου θρεπτικά συστατικά, που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κρατάει υπερβολικό νερό και να σαπίσει το φυτό μας. Είχα πάρει λοιπόν και παλιότερα ένα τέτοιο φυτό, που ήταν και καλά, σε καλή υγεία, το είχα για 4 χρόνια. Μετά κάτι αποθέρισε να κυτρινίζουν τα φύλλα του μετά από μια μεταφύτευση, υποθεσόγκο μάλλον. Και τα έκοψα όλα. Κανονικά θα πρέπει να περιμένω κανένα χρόνο και παραπάνω για να ξαναπετάξω. Αυτά δεν παθαίνουν τίποτα, αλλά πέταξα τον κεντρικό κορμό, κράτησα τις παραφιάδες για να τις ξαναβάλω, γιατί είχε προλάβει και βγάλει εκείνο. Αλλά δεν βγήκαν τελικά και δεν εμπέμεινα. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανα, θα το μπορούσα να είναι μεγαλύτερο. Αλλά πήρα ένα άλλο. Τώρα. Αυτό το είδος δεν είναι φοίνικας αν και μοιάζει, δεν είναι φτέρι αν και μοιάζει, είναι κυκαδόφυτο, είναι δική του συνωμοταξία και ανήκει στην οικογένεια των κυκαδιδών και είναι γυμνόσπερμα όπως και τα κονοφόρα. Αλλά δεν είναι κοντινή συγγενής των κονοφόρων, είναι πιο κοντινή συγγενής και πάλι μακρινή. Απλά όλα τα ενδιάμεσα είδη έχουν εξαφανιστεί πια στα γίνκο. Επιστημονική ονομασία γίνκο μπίλομπα. Να το είναι εδώ. Είναι ένα μικρό δέντρο. Ακόμα δεν μεγάλωσε πολύ, αλλά και αυτό μοναδικό είδος. Πάνω κάτω η μορφή που έχουν τώρα είναι η μορφή που είχαν και στην εποχή των δεινοσαύρων. Δεν έχουν αλλάξει και πολύ. Φυσικά τα είδη ως είδη έχουν αλλάξει. Τα περισσότερα είδη είναι πιο πρόσφατα. Είναι κανένα 12 εκατομμυρίων ετών, τόσο. Αλλά αυτές οι οικογένειες που υπάρχουν σήμερα είναι από την εποχή την Τριασική και Ουρασική, γύρω και στα 200 εκατομμύρια χρόνια. Και τα φυτά ως κυκαδόφυτα, ως ομάδα που αναγνωρίζεται ως κυκαδόφυτα, που μοιάζουν δηλαδή πολύ με τα σημερινά, εμφανίστηκαν πριν 270 εκατομμύρια χρόνια περίπου, είναι πάρα πολύ παλιά. Είναι κυρίως τροπικά φυτά, αλλά αυτό το είδος ζει στην νότια Ιαπωνία που έχει θερμό εύκρατο κλίμα και γι' αυτό αντέχει στον κρύο. Μέχρι περίπου τους μείον 5, μείον 8 βαθμούς είναι καλά. Μετά καίγονται τα φύλλα του, όπως έγινε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε ένα κατάστημα που έχει δύο κυκαδόφυτα μεγάλα, που τα παρατηρώ. Τώρα με την Αριάδνη το χειμώνα είχαν καεί τα φύλλα τους, αλλά θα ξαναπετάξω. Μέχρι τους μείον 15 μετά και πιο κάτω, ίσως μπορεί να επιβιώσει, αντέχει δηλαδή πολύ στο κρύο. Αυτό θα ήταν γύρω στα 3 ετών αν ήταν από σπόρο, αλλά δεν, από ό,τι φαίνεται δεν είναι από σπόρο, είναι από παραφιάδα μεγαλύτερο φύτο. Τη σπάσανε και την φύτρωσαν. Είχα γράψει λοιπόν τότε που είχα πάρει εκείνη την κυκλάδα παλιά, στο ιστολόγιο μου ένα άρθρο για αυτό το είδος, ένα πολύ μεγάλο και λεπτομερές άρθρο, που μπορείτε να το βρείτε ψάχνοντας στο ιστολόγιο, κοινή κίκας, μέσα σε παρένθεση κίκας ρεβολούτα λέγεται, που έγραφα ό,τι χρειάζεται αυτό το φυτό, από πού είναι, τα πάντα για την εξέλιξή τους, είναι μοναδικά φυτά αυτά, μπορείτε να πάτε να το δείτε, τη σημασία τους στο ιαπωνέζικο πολιτισμό. Το ιστολόγιο μου είναι bolko.wordpress.com, bolko.wordpress.com. Αυτό λοιπόν είναι το καλό χώμα που τις έφτιαξα. Είναι ένα μείγμα από 3 μέρη για ένα περλίτη, για να έχει καλή αποστράγγιση, να μείνει σε αυτό το βούρκο εδώ πέρα, αυτό το χάλια, θα το έχει σαπίσει. Ένα μείγμα αγοραστό χώμα και ένα μείγμα κυπόχωμα που είναι λίγο πιο βαρύ. Αλλά κρατά τη συνοχή του χώματος και έχει και επίσης και πολλά θρεπτικά συστατικά. Τώρα λοιπόν, γιατί έκανα τον κόπο να φτιάξω το βίντεο, για να σας δείξω αυτό το μοναδικό φυτό πριν το βάλω μέσα. Εδώ λοιπόν έχουμε το ριζικό του σύστημα, αυτές εδώ οι άσπρες οι ρίζες είναι οι βασικές του ρίζες, έχουν και λεπτότερες. Δεν έχει κεντρική ρίζα που κάνει πάσαλο προς τα κάτω, γιατί μάλλον είναι από παραφιάδα, όπως είπα, δεν είναι από σπόρο. Και ξεπλάγει μόλις το έβγαλε επειδή έχει τόσο λίγες ρίζες σε σχέση με τη γλάστρα αυτή. Δηλαδή αν αυτό το χώμα στη γλάστρα ήταν καλό, θα μπορούσε να ζήσει 2 χρόνια εδώ πέρα χωρίς πρόβλημα, αλλά εγώ το βάζω μια μεγαλύτερη για να το κρατήσω χωρίς να το μεταφυτέψω παραπάνω. Εδώ είναι οι ρίζες του. Ελπίζω να μην χάλασε πολλές, αλλά κάποιες θα χάλασαν. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Αλλά πιστεύω θα βγάλει άλλες. Ίσως έτσι θα το προλαβαίνω να το μεταφυτέψω, γιατί μετά είναι η εποχή που βγάζει καινούργια φύλλα το καλοκαίρι.
και καλύτερα να μην τον ενοχλήσετε. Προσέξτε όμως εδώ, εκτός από τις πολλές ρίζες που έχει και αυτές τις χοντρές διακλαδιστές ρίζες, ιδιαίτερα παχές σε σχέση με άλλες, αυτές είναι οι κοραλοειδείς ρίζες, οι λεγόμενες κοραλοειδείς ρίζες των κυκαδόφυτων. Μέσα εδώ εγκαθίστανται οι κυανοβακτηρίδια, τα οποία κανονικά είναι φωτοσυνδετικά βακτηρίδια, δεν έχουν σχέση με το χώμα, αλλά όταν συναντάνε αυτές τις ρίζες μπαίνουν μέσα κάποια είδη και συμβιώνουν με το φυτό. Το φυτό δίνει θρεπτικά συστατικά και αυτά δεσμεύουν το άζωτο και το δίνουν στο φυτό, το ατμοσφαιρικό άζωτο. Ελάχιστα φυτά το κάνουν αυτό και το κάνουν πάντα σε συνεργασία με τέτοια βακτηρίδια, όχι πάντα κυανοβακτηρίδια. Για παράδειγμα, τα ψυχανθή, τα φασολοειδή φυτά και όλα αυτά, φασόλια, ρακάδες, κουκιά, αγκακίες κλπ. Έχουν το γένος ριζόμπιουμ μέσα στις ρίζες τους που κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι τα κυκαδόφυτα τα μόνα και πρόσωπα που έχουν αυτή την ικανότητα να δεσμεύουν το άζωτο με τη βοήθεια των βακτηρίων. Αυτός εδώ είναι ο κορμός λοιπόν, που από ό,τι φαίνεται είναι παραφιάδα, γιατί βγήκε μάλλον κοντά στο έδαφος, δεν έχει αποτυπώματα αποκομμένα μεγάλα φύλλα, μόνο εδώ πάνω. Κατά τα άλλα είναι αυτά τα κατάφυλλα τα μικρά. Ο κορμός των κυκαδόφυτων πάλι διαφορετικός είναι, έχει σχετικά λίγο ξύλο σε σχέση με άλλα γυμνόσπερμα. Ο φλοιός του είναι αρκετά παχύς και έχει άμυλα μέσα που το τρέφει το φυτό, είναι σαν αποθήκη, σαν βολβός ας πούμε. Γι' αυτό και αν κοπούν οι ρίζες και τα φύλλα αυτού του φυτού, μπορεί να ζήσει και ένα χρόνο και παραπάνω και να ξαναπετάξει μετά καινούργια ανάπτυξη. Και αυτά εδώ λοιπόν είναι τα φύλλα του, έχει 7 φύλλα, πτεροειδή φύλλα και λέγεται ρεβολούτα ή αλλιώς κυρτόφυλλος, επειδή κάθε φυλάριο γυρίζει προς τα κάτω. Άλλα μέλη του γένους του κύκας δεν είναι έτσι. 7 φύλλα λοιπόν, βγάζει περίπου 5 με 7 φύλλα τη φορά και βγάζει μία ομάδα φύλλων μια φορά το χρόνο, μόνο το καλοκαίρι. Σπάνια σε πιο θερμά κλίματα, στη Φλόριντα για παράδειγμα, στην Αμερική λένε, μπορεί να βγάλει και 2 φορές το χρόνο αν έχει και πολύ νερό και πολλά θερμικά συστατικά, απολύβασμα, αλλά συνήθως βγάζει μόνο μια φορά. Κάθε φορά που βγάζει φύλλα, παχαίνει και λίγο ο κορμός και έτσι μεγαλώνει το φυτό. Άρα σκεφτείτε πόσο αργά μεγαλώνει, είναι φυτό που μεγαλώνει πάρα πολύ αργά. Μπορεί να ψηλώσει έως και τα 3 μέτρα μερικές φορές, είναι πολύ ψηλό και κυκαδόφυτα, τα περισσότερα είναι πιο χαμηλά και μερικά έχουν και υπόγειο κορμό που δεν φαίνεται καν, αλλά αυτό το είδος γίνεται 3 μέτρα ψηλό και παραπάνω. Μετά από πάρα πολλές δεκαετίες όμως ή και εκατοντάδες χρόνια. Μην το υποτιμάτε αυτό το φυτό, μπορεί να ζήσει και πάνω από 1000 χρόνια, ίσως και 2000 χρόνια και παραπάνω. Έχει σε βουδιστικούς ναούς στην Ιαπωνία εξαιρετικά φυτά, τεράστια, με πολλές παραβιάδες που σχηματίζουν ολόκληρο δάσος που έχουν ζήσει για πάνω από 1500 χρόνια. Από ό,τι λένε τουλάχιστον. Και έτσι λοιπόν, αφού βγάλει τα φύλλα, στη μέση, όπως θα δείτε εδώ, βγάζει τα κατάφυλλα. Νάτα. Που είναι το ίδιο ακριβώς με τα λεπιοειδή φύλλα που βγάζουν τα δέντρα για να προστατέψουν τα μάτια τους. Προστατεύει το μάτι με τα καινούργια φύλλα και είναι σε αναγκάθια για να μην φαγωθεί και να μην τραυματίσει το φυτό. Νάτα. Είναι σαν πλαστικά τα φύλλα, τα ακούσετε πώς κάνουν. Το ένα φύλλο από αυτήν εδώ έχει γυρίσει προς το φως λίγο, μάλλον ήταν σε πιο σκιερή γωνία παλιά, αλλά αυτό δεν πειράζει, θα κάνει καινούργια φύλλα. Τώρα είπα και για φάγωμα, να σημειώσω ότι αυτό το φυτό είναι ιδιαίτερα προστατευμένο από όλους τους εχθρούς, γιατί εκτός από τα σκληρά φύλλα που έχει, κατά τα άλλα έχει πάρα πολλές ισχυρές τοξίνες. Έχει την κικασίνη που την παράγει το ίδιο το φυτό και μπορεί να βλάψει το σηκώτη, τα νεφρά. Συνήθως προκαλεί εμετό και δεν προλαβαίνει να βλάψει αν κάποιος φάει λίγο, αλλά άμα φάει πολύ θα υπάρχει πρόβλημα. Και τα κυανοβακτηρίδια που ζουν στις ρίζες του δίνουν μια ακόμα τοξίνη, του δίνουν τη βίτα βίτα μεθυλαλανίνη, η οποία είναι επίσης πάρα πολύ τοξική και στοχεύει το νευρικό σύστημα. Άνθρωποι που τρώνε και κυκαδόφυτα σε περιοχές όπου τρώγονται, γιατί πολλοί τα τρώνε, όσο δηλητηριώδη και αν είναι, είναι πάρα πολύ θρεπτικά και το άμυλο από τον κορμό τους και οι σπόροι τους, και έτσι πολλοί σε πολλές περιοχές, είτε επειδή δεν έχουν να φάνε κάτι άλλο, είτε επειδή έχουν ανακαλύψει ότι τρώγονται, μπαίνουν στον κόπο και κάνουν μια πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία ώστε να ξεπλύνουν τα κυκαδόφυτα από τις τοξίνες, τα βάζουν στο νερό, τα στραγγίζουν, τα κάνουν για να τα κάνουν ασφαλή. Και πάλι λίγες τοξίνες μένουν. Και κάποιες φορές αυτά τα άτομα μπορούν να εμφανίσουν νευροεκφυλιστικές παθήσεις καθώς μεγαλώνουν. Για παράδειγμα, οι Τσαμόρο στο Γκουάμ είχαν αυτό το πρόβλημα για ένα διάστημα. Επειδή έτρωγαν τους σπόρους. Αλλά μην φοβάστε, δεν έχει κρόσιο λιάκο μέσα. Δεν έχει πριόν και τέτοια το κυκαδόφυτο, δεν θα σας κάνει κακό.
έπεσε ένα ξηρό φιλαράκι. Πρέπει να το τρώτε σε χρόνια βάση για να γίνει αυτό. Και γενικά δεν προτείνεται να το τρώτε, είναι πολύ τοξικό. Ακόμα και αυτοί που τα τρώνε το κάνουν έπειτα από λεπτομερή προετοιμασία. Και πάλι είναι επικίνδυνο. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, είχε μία φυλή στη Βόρεια Αυστραλία, βορειοανατολική, όπου η τελετή μίμησης για μία νεαρή κοπέλα για να γίνει γυναίκα ήταν να φτιάξει ένα φαγητό από σπόρους και κυκαδόφυτων, χωρίς να δηλητηριάσει την οικογένειά της. Και άμα το πετύχαινε αυτό, τότε την στέλναν για να παντρευτεί. Αλλιώς δεν ξέρω τι κάνανε. Τη σκοτώναν, την τρώγανε, δεν ξέρω. Άρα καταλάβατε πόσο τοξικό είναι. Ίσα-ίσα το προλαβαίνουμε το μετευτέσιο, όπου να είναι θα έρθει η εποχή νέων φίλων και τότε δεν θα πρέπει να το ενοχλώ. Και πιστεύω ότι πάλι ένα μικρό σοκ θα το πάθει. Αφήνω λοιπόν το κινητό μου εδώ πέρα, εδώ είναι τα κρεμμυδάκια. Εδώ είναι η μπρουγμάνσια, ντατούρα όπως τη λένε, αλλά δεν είναι ντατούρα κανονική, είναι μπρουγμάνσια, είναι δεντρώδης ντατούρα. Ήταν ψηλή πέρσι, την κλάδεψα και τώρα ξανά μεγαλώνει. Γιατί το χειμώνα τη βάζω μέσα αυτή. Μεγαλώνουν γρήγορα, αυτές δεν έχουν πρόβλημα. Βάζω λοιπόν το κινητό εδώ, επειδή πρέπει να ισορροπήσω το φυτό και δεν μπορούμε να το κάνουμε με ένα χέρι. Χρειαστώ λοιπόν ακόμα λίγο χώμα. Αυτό δεν έφτασε. Αυτό ήταν το κίνγκο μπίλοβα. Προσέξτε τα φύλλα του. Πόσο διαφορετικά είναι σε σχέση με τα φύλλα άλλων φυτών. Σημερινού τύπου. Είναι σχιστά στη μέση. Ακολουθούν το αρχαίο διχοτομητικό σύστημα των φυτών και όχι το διακλαδιστικό που έχουν σήμερα με έναν κεντρικό κορμό και πολλά κλαδιά γύρω-γύρω. Παλιότερα δεν ήταν έτσι. Τα πιο πολλά. Ρίχνω λοιπόν λίγο καλό χώμα, αφήνω το κινητό πάλι εδώ. Να πω ότι ακούτε φυσά υπερβολικά. Μια κούφτα ήθελε, δεν ήθελε παραπάνω. Έτοιμο λοιπόν. Το μόνο που μας έμεινε τώρα είναι να βάλω λίγο περλίτη συν. Έτσι για την αποστράγγιση. Είναι πολύ ωραίο υλικό. Μου αρέσει. Είναι μαλακό και ζεστό σε σχέση με τα άλλα. Γιατί είναι θερμομονωτικό. Μόλις το πιάνεις στο χέρι σου, είναι σαν να σε ζεσταίνει. Είναι πολύ ελαφρύ και προέρχεται από ένα εκουστιακό πέτρωμα το οποίο το σπάνε. Το κάνουν αυτό το πράγμα. Περλίτη μπαίνει και στα κουτιά που μπαίνουν και τα αυγά των αρπετών για υπόαση, ξέρετε. Θα θυμάστε ίσως εκεί. Ή δεν το είχατε, το είχατε δει στα κυλιδωτά μου διέκο όταν γεννήθηκε. Εντάξει, βάλαμε και από αυτό και όλα καλά. Έδωσε λίγο τον κορμό πιο κάτω από ό,τι ήταν νομίζω. Όχι. Να βάλω ακόμα λίγο. Τέλος, δεν θα βάλω άλλο. Αφήνω ξανά το κινητό εδώ. Αλλά μ' ακούτε.
Έτοιμα όλα λοιπόν. Ρίχνω τώρα το νερό έτσι για να πατηθεί λίγο το χώμα. Άλλοι προτείνουν να ρίχνεις νερό αφού μεταφυτεύεις αμέσως. Άλλοι όχι. Για φυτά που θέλουν πολύ νερό φυσικά προτείνεται αμέσως. Αλλά για τέτοια φυτά όπως τα παχύφυτα επίσης, όχι, αν έχουν σπάσει πολλές ρίζες. Αλλά δεν έχουν σπάσει πολλές. Πιστεύω καλό θα του κάνει. Εντάξει. Μπήκε κι αυτό. Την ποτίσαμε, ήσυχα. Άρα καλά. Την γύρισα ίσια, απλά δεν φαίνεται τόσο ίσια επειδή όπως είχα πει είχαν γυρίσει προς το φως τα φύλλα της τότε που ήταν μικρή. Όχι, πέρσι δηλαδή, όχι πολύ μικρή. Έτοιμη λοιπόν. Αυτή είναι, όπως τη βλέπετε από εδώ. Τη βάζω τώρα στη θέση της ονείλη, εκεί που ήταν. Γιατί. Ένα μικρό, όμορφο και κυκαδόφυτο. Ας του ευχηθούμε να ζήσει πολλά χρόνια, αν όχι για πάντα, και να μεγαλώσει. Δίπλα εδώ είναι η κάκτη μου και τα παχύφυτα. Μια άλλη φορά θα κάνω μια δημοσίευση για αυτά. Αυτά λοιπόν από μένα. Γεια σας.